Το Παρίσι θέτει τους δικούς του όρους στην πιθανολογούμενη σύμπραξη των αυτοκινητοβιομηχανιών Renault και Fiat Chrysler. Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ ήταν απολύτως κατηγορηματικός. Το πρώτο απ' όλα είναι οι θέσεις εργασίας αλλά και ο τόπος εργασίας. Είπα στον πρόεδρο της Renault, Jean-Dominique Senard, ξεκάθαρα ότι αποτελούν τις βασικές εγγυήσεις που του ζητώ κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Fiat. Στη Ρώμη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνη δήλωσε ότι το κράτος θα πρημοδοτήσει την κίνηση με την αγορά μεριδίου μετοχών αν απαιτηθεί, θεωρώντας ότι αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της ιταλικής οικονομίας. Αν αναπτύσσεται η Fiat, είναι καλά νέα για την Ιταλία και για τους Ιταλούς. Υπό την αίρεση βέβαια ότι η επιχείρηση πάει καλά και στο μέλλον, προστατεύοντας κάθε θέση εργασίας σε αυτή τη χώρα και δημιουργώντας έναν Ευρωπαίο γίγαντα. Nascere a far crescere un gigante europeo. Ο εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων της Renault δηλώνει ότι η πιθανή συγχώνευση ανάμεσα στις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί να σημάνει ότι οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν το τίμημα. Οι μέτοχοι και ειδικά εκείνοι που κατέχουν πλειοψηφικά πακέτα σε μια εταιρεία, χωρίς να έχει σημασία αν είναι Ιταλοί, Γάλλοι, Ιάπωνες ή τώρα η οικογένεια Ανιέλη, έχουν μία αιμονή, να γίνονται πλουσιότεροι ή ήδη πλούσιοι. Αν ευδοκιμήσουν οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, δημιουργείται ο τρίτος μεγαλύτερος όμιλος αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως. Αλλά λόγο έχει και η Nissan, μέτοχος της Renault, η οποία όμως θα έχει μικρότερο μερίδιο στο νέο σχήμα αν προχωρήσει η συγχώνευση.